Ένα πατέρα είχε τέσσερι γιου και ήθελε να του μάθει να μην κρίνουν τα πράγματα επιπόλαια. Με αυτόν τον σκοπό και έναν έναν του έστειλε να επισκεφτούν μία αχλαδιά που βρίσκονταν πολύ μακριά από το χωριό. Ο πρώτο γιο έφυγε τον χειμώνα, ο δεύτερο την άνοιξη, ο τρίτο το καλοκαίρι και ο μικρότερο γιο το φθινόπωρο. Όταν επέστρεψε ο τελευταίο από του γιου του, ο άντρα του κάλεσε όλου μαζί και του ζήτησε να περιγράψουν τι είχαν δει. Ο πρώτος γιος ανέφερε ότι το δέντρο ήταν φρικτό, γερμένο και στραβό. Ο δεύτερος είπε πως όχι. Ήταν γεμάτο πράσινα μπουμπούκια και γεμάτο υποσχέσεις καρποφορίας. Ο τρίτος γιος δεν συμφώνησε και δήλωσε ότι ήταν φορτωμένο λουλούδια, ότι είχε ένα πολύ γλυκό άρωμα και ότι φαινόταν πολύ όμορφο, πράγματι, ήταν κατά τη γνώμη του ότι πιο χαριτωμένο είχε δει ποτέ. Ο τελευταίο από του γιου διαφοροποιήθηκε από του προηγούμενου και διαβεβαίωσε ότι η αχλαδιά ήταν όρημη και σιγά σιγά μαραϊνόταν από τον καρπό που κουβαλούσε, μα ήταν γεμάτη ζωή και ικανοποίηση. Τότε ο πατέρα εξήγησε στου γιου του ότι όλοι είχαν δίκιο, γιατί είχαν δει μόνο μία φάση τη ζωή του δέντρου ο καθένα είπε και στους τέσσερις ότι δεν πρέπει να κρίνουν ένα δέντρο ή έναν άνθρωπο μόνο βλέποντάς τον σε κάποια περίοδο της ζωής του και ότι η ουσία αυτού που ήταν, δηλαδή η ευχαρίστηση, η αγαλίαση και η αγάπη που έρχεται με τη ζωή μπορεί να μετρηθεί μόνο στο τέλος όταν όλες οι εποχές έχουν ήδη περάσει. Πολλές φορές, αν όχι πάντα, κρίνουμε έναν άνθρωπο παρατηρώντας τον σε μία περίοδο της ζωής του. Και αυτό αποτελεί πάντα ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ο άνθρωπο είναι ένα πολύπλευρο όν και μέσα του συγκατοικεί το σκοτάδι με το φω. Μην κρίνει. Όταν κρίνει του άλλου, δεν του χαρακτηρίζει, χαρακτηρίζει τον εαυτό σου. Αν σα αρέσουν τα ωφέλιμα διηγήματα, ακολουθήστε μα. Επιθυμία μα να εμπνεύσουμε και να μεταδώσουμε αξίε και προβληματισμού.